ήρθε στο εισαγγελέα και αμέσως μετά μας έστειλε στο γύρο ανακριτή, σε εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που υπήρχε. Έχουμε πάρει προθεσμία για τη Δευτέρα 12 η ώρα. Φαντάζομαι ότι θα κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Έχω πει και πάλι ότι αυτό το οποίο προέχει σε μια τόσο... σε ένα τόσο θλιβερό γεγονός, δεν είναι από αυτά που μπορείς να τα... δεν συμφιλιώνεσαι εύκολα με αυτά τα συμβάντα. Τα βλέπεις δύο νέους ανθρώπους να βρίσκονται ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος στη φυλακή. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να μην υπάρχουν φυσικά αυτά. Αυτό όμως είναι ένα θέμα κοινωνικό. Σήμερα εδώ είμαστε για άλλο λόγο εμείς. Η απολογία του κατηγορουμένου θα γίνει με τρόπο, με ευθύνη δική μου. Εγώ έχω την ευθύνη της υπεράσπισης και θα γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Ο κατηγορούμενος θα ασκήσει όλα του τα δικαιώματα, θα εξαντλήσει όλες τις υπερασπιστικές του δυνατότητες και θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως πρέπει. Αλλά πάνω απ' όλα θα σεβόμαστε την οικογένεια και θα σεβόμαστε και το θύμα το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή την προσπάθειά του σε κάποιο νοσοκομείο και που ευχόμαστε τον ταχύτερο να είναι στο σπίτι του και να είναι καλά στην υγεία του. Εμείς όμως θα κάνουμε την περιδουλειά μας έχοντας πάντα κατά νου ότι αυτό θα γίνεται με σεβασμό και στην άλλη πλευρά. Υπάρχει πάρα πολύ θέμα για την υπεράσπιση. Υπάρχουν βίντεο τα οποία πρέπει να αναλυθούν και να γίνει η επεξεργασία τους. Υπάρχει ένα συμβάν το οποίο αλήθεια είναι, θα λέγα ότι είναι πρωτόγνωρο, διότι φαίνεται να υπάρχει μια διαδικασία, μια εμπλοκή, διαδικασία εμπλοκής πριν από το κρίσιμο σημείο του πυροβολισμού. Αυτά όλα δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε έτσι. Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι θα μας αναλύσουν ένα προς ένα τα σημεία αυτά και είμαι βέβαιος ότι η υπεράσπιση που θα εμφανίσουμε και στον ανακριτή και στα συμβούλια στη συνέχεια και κυρίως στο δικαστήριο θα είναι μια υπεράσπιση που θα στηρίζεται πάνω σε βάσιμες αποδείξεις και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για τον κατηγορούμενο. Παραδόθηκε το όπλο τελικά. Φυσικά και παραδόθηκε το όπλο. Το πρόβλημα παραδόθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του κατηγορουμένου, ο οποίος υπέδειξε το σημείο στο οποίο το είχε πετάξει πανικόβλητος κατά τη φυγή του και στην κατάσταση ψυχολογική που ήταν. Φυσικό ήταν. Και βεβαίως πήγε ο πατέρας του σε κάποιες μέρες στα Καλαμία στη Λαϊκή πριν από το κταίο Ηρακλείου, όπου το κταίο Τυμπακίου, όπου πράγματι το εντόπισε σε μισή ώρα περίπου ψάξιμο. Το βρήκαν τελικά και το έφεραν και το παρέδωσαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Υπάρχει κάποια έτσι πρώτη φράση που σας μετέφερε για το περιστατικό ή για την θέση του απέναντι στα γεγονότα? Όταν έχεις ένα παιδί στο νοσοκομείο που δίνει τη μάχη του για τη ζωή του, έτσι, το ότι κλαίει ένας κατηγορούμενος και ζητάει συγγνώμη και ότι έχει μετανιώσει, αυτό νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα και δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε. Έτσι. Εκείνο που προέχει είναι ότι ένα άλλο παιδί είναι στο νοσοκομείο και κάνει μια προσπάθεια για να μείνει στη ζωή και με τον καλύτερο τρόπο και να ανακτήσει την υγεία του. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και το δάκρυ του κατηγορουμένου και τα αναφιλητά του και όλα του τα λόγια, τα πραγματικά τα πονετικά λόγια κτλ. Έχουν την αξία τους, αλλά όχι σε αυτό το στάδιο, όχι αυτή τη στιγμή τώρα.